Κυριακό μου, κάτσε, κάτσε γιατί μου λένε ότι έχω μία έκπληξη, μου λένε. Κάποιος θέλει να μου μιλήσει. Ποιον έχω, παιδιά? Έχουμε, τι, τηλεφωνική? Παναγία μου! Πού είναι ο παπάς? Αγαπημένε μου! Παπαχρίστος! Καλά, εντάξει. Δεν περιγράφεται τώρα η χαρά μου. Αυτή είναι η έκπληξη που μου λέγατε. Λοιπόν. Χρόνια πολλά. Καλή αρχή στη σεζόν και να σε πάντα χαρούμενη, ευτυχισμένη, γερή. Γιατί έχεις πολλά να κάνεις αυτή τη χρονιά. Οπότε χρειαζόμαστε τις ευχές και τις προσευχές. Που και το όνομα Ελπίδα παραπέμπει σε κάτι όμορφο. Τι όμορφο! Τι όμορφη έκπληξη καταρχάς! Πόσο μου έχετε λείψει! Πόσο μου έχετε λείψει! Και φαντάζομαι μιλάω και εκ μέρους όλων των τηλεθεατών, γιατί ξέρω ότι σας έχουν τεράστια αγάπη, όπως σας έχω κι εγώ. Εμείς Θεέ μου. Τα λέγαμε βεβαίως, τα λέγαμε καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, αλλά αυτή ήταν η πιο ωραία έκπληξη που θα μπορούσα να έχω. Σας ευχαριστώ από καρδιάς για τις υπέροχες ευχές σας. Σας αγαπάω πάρα πολύ. Αγαπώ σας. Αχ, μωρέ. Να είσαι καλά, καρδούλα μου. Να είσαι καλά, να ζήσεις χίλια χρόνια. Ευχαριστώ. Και να δίνεις χαρά στον κόσμο. Και όταν λέει δίνουμε χαρά και χαμόγελο στον κόσμο, ψηλώνει η γη κάθε μέρα. Σε κάθε χαμόγελο. Σε κάθε χαρά που δίνουμε στον κόσμο που το έχει ανάγκη, ψηλώνει η κάθε μέρα. Παπαχρήστο μου, θέλω τόσα να μου πεις. Θέλω να σ' ακούσω. Ξέρω ότι είναι και περιορισμένος ο χρόνος μας ο τηλεοπτικός και εσείς έχετε χίλια δύο πράγματα, αλλά πείτε μου, πώς είστε, πώς περάσατε το καλοκαίρι? Καταρχάς, πέρασα πάρα πολύ καλά. Έκανα κάποια μικρά ταξιδάκια που ήταν και προσκυνήματα και ομορφιές. Πήγα στο χωριό μου στην Κόνιτσα. Εκεί μια εβδομάδα με μια υπέροχη παρέα που μάλιστα η παρέα αυτή που πήγαμε το καλοκαίρι γιορτάζει και αυτή σήμερα. Είναι αλήθεια? Το ελπιδάκι μου που είναι, τι να πω, η καρδιά μου. Η καρδιά μου τώρα είναι μεσολόγγι με τον άντρα της, με την οικογένειά της. Έχει μαμά Σοφία, έχει κόρη Σοφία και η ίδια Ελπίδα. Για φαντάσου πόσες γιορτές έχει σήμερα. Πολλές γιορτές. Παπαχρήστο μου, ένα λεπτό να χαιρετήσω και τον Κυριάκο μας, ο γυμναστής που κάναμε γυμναστική. Μας είδατε προηγουμένως, μας βλέπατε? Δεν βλέπω. Δυστυχώς σήμερα δεν έχω εικόνα, αλλά δεν πειράζει. Έχω την εικόνα στην καρδιά μου. Ναι, να τον ευχαριστήσω. Κυριάκο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Παοκτσής. Παοκτσής και ο Κυριάκος μας. Γεια σου, Κυριάκο. Την επόμενη Είμαστε Παρασκευή. Είμαστε λίγο χαρούμενοι σήμερα. Λοιπόν, χρόνια πολλά να πω και εγώ. Και μετά πήγα από την Κόνιτσα, πήγα στη Μυτιλίνη μια εβδομάδα και μετά πήγαμε και στην Θάσο, φιλοξενούμενη ενός υπέροχου φίλου μας. Και λίγο τα μπάνια, λίγο έτσι ξεκούραση, γιατί χρειάζεται και η ξεκούραση για να βγει ο χειμώνας καλά. Ναι, σας ακούω, σας ακούω. Περάσετε όμορφα, χαλαρά, με αγαπημένους ανθρώπους γύρω σας. Πάρα πολύ. Τώρα ξεκινήσαμε φούλοι μηχανές. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, πρωί και απόγευμα, δέχομαι εδώ στη Σαρακίνα. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο πρωί απόγευμα και Κυριακές μετά τη λειτουργία, όποιος είναι εδώ, μιλάμε, συζητάμε, κόσμος χαμός και ξέρεις το πιο ωραίο ποιο ήταν, ότι ήρθε πάρα πολλοί κόσμος και από εκτός Ελλάδος να βρεθούμε. Παπά μου, είμαι από Γερμανία, είμαι για λίγες μέρες Ελλάδα, κάνω μία στάση Θεσσαλονίκη για σένα. Προχτές το απόγευμα ήρθανε δύο κορίτσια από την Κύπρο, κατευθείαν από Κύπρο αεροπορικός, χάρισε η μία στην άλλη το εισιτήριο και τη διαμονή ένα βράδυ Θεσσαλονίκη, να έρθουν δύο ωρίτσες να με δουν, να κουβεντιάσουμε, να χαρούμε, να αγκαλιαστούμε και μετά να φύγει ο καθένας στον τόπο. Τι να πω, ρε. Τι ωραίο αυτό. Έχουμε τρελαθεί από την αγάπη του κόσμου. Έχω τρελαθεί από την αγάπη του κόσμου. Τι πιο ωραίο.
Τι πιο ωραίο όμως να δέχεσαι τόση αγάπη, αλλά και επειδή δίνεται και τόση αγάπη, που τη δίνεται απλόχερα. Τη δίνεται απλόχερα, αγαπημένη μου Παπα Χρήστο. Προσπαθώ, βρε Ελπίδα μου, προσπαθώ. Προσπαθώ και πιστεύω ότι κάτι γίνεται και το πετυχαίνω, μωρέ, κάτι γίνεται, ναι. Ναι. Αγάπη και τρέλα, είπαμε φέτος θα έχουμε το χειμώνα αγάπη και τρέλα. Έτσι. Και όπως και αν έρθει η κατάσταση, δεν θα στενοχωρηθούμε, δεν θα ζοριστούμε. Να προσέχουμε ακόμα λίγο, πρέπει να προσέχουμε και με λίγη προσευχή παραπάνω να περάσουμε ένα χειμώνα ο οποίος να μην έχει κανένα κίνδυνο για κανένα. Φυλαχτείτε λίγο να τελειώνουμε και εσείς στην Κύπρο και εμείς εδώ στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Έτσι. Να τελειώνουμε. Ναι, ακριβώς αυτό, να τελειώνουμε. Προβλέπω ένα όμορφο χειμώνα. Γιατί κοίτα να δεις, ναι. Έχουμε κι άλλα να κάνουμε. Θα έρθει και κανένας γάμος, πού θα πάει, δεν γίνεται. Παπα Χρήστο μου, ξέρεις κάτι που δεν ξέρω. Θα έρθει ο γάμος, θα έρθει αυτή τη χρονιά, έτσι ξέρω, το βλέπουμε. Κοίταξε, δεν ξέρω κάτι που δεν ξέρεις, ξέρω πόση προσευχή κάνω. Παπα Χρήστο μου. Τότε αυτή τη χρονιά θα γίνει. Θα γίνει αυτή τη χρονιά τότε. Και εννοείται μαζί θα είμαστε γιατί εσείς θα με παντρέψετε. Αυτό το έχουμε πει. Αυτό το έχω κλείσει, ναι. Αυτό είναι κλεισμένο. Ένα γάμο σίγουρο, ναι. Αυτό είναι κλεισμένο. Τώρα ξέρετε τι άλλο με ρωτάνε οι συνάδελφοι. Με ρωτάνε οι συνάδελφοι πώς σας φάνηκε ο ΠΑΟΚ χθες. Έλα μωρέ, εντάξει τώρα. Αν τώρα κρίνεται ο ΠΑΟΚ από χτες, τι να πω. Χτες ήταν μια ομάδα που ήταν ερασιτεχνική. Καλά παίξαμε, αλλά όχι πάρα πολύ καλά πάλι. Θέλουμε δουλειά. Όλα θέλουν δουλειά. Και θέλουν δουλειά προπόνησης σωματικής, να είμαστε σε καλή φυσική κατάσταση, αλλά όλα θέλουν και δουλειά προπόνησης ψυχικής. Φωστά. Και του μυαλού, οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να έχουμε ψυχή δυνατή. Αυτό πιστεύω ότι λείπει από αυτήν την ομάδα. Και αυτό πιστεύω ότι λείπει από πολλούς ανθρώπους, να έχουν μυαλό καθαρό, φωτεινό, ήρεμο, να μην βασανίζονται, μπορέ, με σκέψεις. Κάτι ξέρει ο Παπαχρήστος που σας λέει, μη βασανιζόμαστε από σκέψεις. Σκέψεις μαυρίλες, αλλά να έχουμε ψυχή καθαρή, φωτεινή, δυνατή, για να πετάμε και ό,τι δυσκολία και να έρθει, να μπορούμε να την νικήσουμε. Και όποιος δεν μπορεί μόνος του, τρέχει να βρει έναν καλό παφούλι να τα λύσει αυτά, να τα βρει ξανά με τον εαυτό του, με το Θεό του, με τους δικούς του, να τα βρει και να χαίρεται τη ζωή. Να χαίρεται τη ζωή. Πόσο υπέροχα ακούγονται όλα αυτά, πόσο υπέροχα. Αλλά Παπα Χρήστο μου, έλα από όμως εμάς τους ανθρώπους, αυτές οι σκέψεις και ιδίως οι αρνητικές σκέψεις μας κυριεύουν. Τι να κάνουμε. Όλους μας κυριεύουν. Όλους μας κυριεύουν. Αρκεί όμως να τις μπρόχνουμε, να τις διώχνουμε. Και αρκεί και να έχουμε και ανθρώπους που μας αγαπάνε, να τρέχουμε κοντά τους και να τρέχουμε και στο Θεό λίγο και να τρέχουμε και στο Πνευματικό και να τρέχουμε και στην Εκκλησία λίγο. Mm-hmm. Μην κοιμόμαστε μόνοι μας, καθόμαστε μόνοι μας. Μην εξαφανιζόμαστε και κρυβόμαστε και φτιάχνουμε μία σπηλιά που υποφέρουμε. Διότι μετά αυτό φέρνει κατάθλιψη και η κατάθλιψη είναι βαρύ πράγμα να το σηκώσει ο άνθρωπος. Φέτος λοιπόν σου υπόσχομαι ότι όσοι μας ακούνε θα βρουν τον τρόπο, θα τους δείξουμε και την αγάπη και την τρέλα και ξανά την αγάπη και ξανά την τρέλα να μπορούν να τα νικήσουν όλα. Έτσι. Το υπόσχομαι. Έτσι. Αφού με ξαναζήτησες να είμαι κοντά σου, αλίμονό σου.
Δεν το πιστεύω. Δηλαδή τώρα το λέμε και το ανακοινώνουμε τώρα, ότι θα είμαστε μαζί κάθε Παρασκευή. Αφού το ξεκινήσαμε τώρα με τη γιορτή σου, άντε, το κάνουμε κάθε Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή θα ξεκινάω μαζί σου, 9.30 με 10 και μετά 10 η ώρα. Όλη την ημέρα ξεκινάω εξομολόγηση και τι ωραία, όταν εξομολογώ χαίρομαι. Όταν εξομολογώ γεμίζω αγκαλιές. Όταν εξομολογώ, πετάω μαζί του. Πόση χαρά μου δίνατε, πόση χαρά μου δίνατε, δεν περιγράφεται. Είναι νομίζω το καλύτερο δώρο που πήρα σήμερα, η μέρα της γιορτής μου, έτσι. Πρώτον που σας έχω ακούσει και σας είδα κιόλας. Είναι ένα χαζό δώρο, αλλά εντάξει, δώρο. Άντε. Είναι ένα υπέροχο δώρο, είναι ένα υπέροχο δώρο, δεν είναι ένα χαζό δώρο. Ένα υπέροχο μαγικό, δεν φαντάζεστε. Σας ευχαριστώ και ευχαριστώ επίσης που θα είστε μαζί μας και αυτή τη χρονιά. Και βεβαίως έχουμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Έχουμε να δώσουμε πολλά πράγματα. Παρόλο το ότι έχω πάρα πολύ δουλειά, είπα όμως την Κύπρο δεν την αφήνω, μωρέ. Δεν την αφήνω, τις αγαπώ τις Κύπριες. Ήδη, Παπαχρήστο μου, ήδη με ενημερώνουν από την παραγωγή ότι άρχισαν να έρχονται τα μηνύματα και στα social media, στις σελίδες της εκπομπής μας και μας παίρνουν και τηλέφωνο. Θα το τρελάνουμε! Με τη χαρά τους, όσο χαίρονται που σας έχουν ξαναδεί. Θα το τρελάνουμε φέτος. Φέτος θα το τρελάνουμε. Φέτος είπα να βγάλω τελευταία χρονιά. Ποιος ξέρει αν θα ζήσουμε και την άλλη χρονιά. Μην λέτε τέτοια. Θα βγάλω όλη την τρέλα, όλη την τρέλα. Σε αυτούς που έρχονται κοντά, σε αυτούς που με παίρνουν τηλέφωνο από μακριά. Και εδώ στην εκπομπή θα το πάμε μέχρι τέλους, μέχρι τρέλας. Δεν θα τα πεις. Έτσι το θέλω κι εγώ, έτσι. Με τρέλα, με ζωντάνια, με αγάπη. Ακριβώς αυτό. Παπαχρήστο μου, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι να πω κι εγώ τώρα, κι εγώ τι να πω. Σε ευχαριστώ από καρδιάς. Είναι τιμή μου μεγάλη και χαρά μου ακόμα μεγαλύτερη. Και εμένα είναι τεράστια η χαρά μου και η τιμή που μας κάνετε. Ένα μεγάλο ευχαριστώ να πω εκ μέρους όλων και όλων των Κύπριων, γιατί πραγματικά σας αγαπάνε και έχετε βοηθήσει πολύ κόσμο και το ξέρω, γιατί μας παίρνουν τηλέφωνο μετά και μας το λένε ότι μίλησαν μαζί σας και πόσο χάρηκαν που σας μίλησαν, πόση δύναμη τις έχετε δώσει. Γιατί το τηλέφωνο σας το δίνετε ανοιχτά και το δώσατε στον αέρα. 6-6-97 208 43-77 και ό,τι βγει, έτσι. Θα μας πάρουν και τηλέφωνο, αν δεν το έχετε σημειώσει, θα σας το πούμε εμείς, μην ανησυχείτε. Παπαχρήστο μου, σ' αγαπάμε, σε ευχαριστώ. Με έκανες μια πολύ χαρούμενη, μια πολύ ευτυχισμένη γυναίκα σήμερα. Να ζήσεις χίλια χρόνια. Σε ευχαριστώ την αγάπη μου και σε όλη την οικογένειά σας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Και βεβαίως ζωντανά θα τα ξαναπούμε την επόμενη Παρασκευή. Έτσι. Ναι. Την αγάπη μου. Γεια σας. Να είστε καλά. Γεια σας. Α, πόση χαρά μου δώσατε σήμερα, μα τι έκπληξη ήταν αυτή. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο χαίρομαι. Γιατί το έχω δηλώσει άλλωστε και εσείς το έχετε αντιληφθεί ότι ο Παπαχρήστος για μένα είναι πλέον μέσα στην καρδιά μου, είναι δικός μου άνθρωπος, γι' αυτό και το λέμε και δεν το λέμε απλά για να το πούμε, έτσι. Αλήθεια το λέμε ότι αν φτάσει εκείνη η στιγμή, που θα φτάσει εκείνη η στιγμή, θα με παντρέψει. Εννοείται. Τον αγαπάω πάρα πολύ. Να είναι καλά, να είναι καλά. Ευχαριστώ σας. Ευχαριστώ όλους. Λοιπόν.